Ξανά μαζί, ξανά μαζί. Γεια σας πάλι, γεια σας πάλι, γεια σας πάλι, γεια σας πάλι. Με ένα νέο ranking, αυτή τη φορά σας κάνω χατήρια. Σήμερα, όπως θα καταλάβετε από τα βίντεο που θα αναρτώ συνέχεια, για να καλύψω λίγο κάποια πραγματάκια, για να μην γκρινιάζετε μερικοί. Όχι ότι δεν το θέλω φυσικά να κάνω τα βίντεο, προς Θεού, έτσι πάνω απ' όλα το θέλω εγώ, όχι γιατί γκρινιάζετε εσείς. Αλλά λίγο η γκρινιά λιγάκι με επηρέασε λίγο στο να σας δώσω κάτι ο καθένας να έχει να γουστάρει, να δει. Αυτό δεν πάει να πει φυσικά ότι αν δείτε αυτό το βίντεο που θα κάνω τώρα, που θα δείτε τώρα μάλλον, δεν θα δούμε και τα άλλα βίντεο. Έτσι τα βλέπουμε όλα τα βίντεο για να αποκτούμε μια σφαιρική άποψη περί μουσικής. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν και πάμε. Dark Throne, Dark Fucking Throne. Ή αλλιώς η μπάντα του θείου Φενρίζ, του παιδιού που όταν ξεκίνησε παίζοντας black death metal, μάλλον για την ακρίβεια στην αρχή, μετά άλλαξε γνώμη, άρχισε να παίζει black, ήταν από τους πρώτους black metal δίσκους που κυκλοφόρησαν ποτέ στην Νορβηγία, από το δεύτερο κύμα ήταν το Dark Throne και θεωρείταν και κατά κάποιο τρόπο ένας rock star της black εκείνη την εποχή, όταν πήγαινε στο Χελβέτ, ειδικά το δισκάδικο του Γερόνιμους, και τον βλέπανε οι πιτσιρικάδες της εποχής που αργότερα γίνανε και γνωστοί μουσικοί όλοι αυτοί, έτσι. Τον βλέπανε σαν θεό, γιατί είχε βγάλει δίσκο, είχε κυκλοφορήσει δίσκο, παιδιά, black metal. Στην υγειά σας. Λοιπόν. Και εδώ πέρα, εκείνο τον καιρό, είχε τις συνεντέξεις με τις μισανθρωπίες του, μισάνθρωπος και όλα αυτά, και είχε την πλάκα του, ο αλκοολικούλης, έλεγε τις παπαρίτσες του. Σήμερα φυσικά που δεν παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή του το πάρτι, στο να κάνει πάρτις και να γίνεται κολοτρυπίδα και να λέει μπούρδες, που είναι και στα 50 του πια, είναι πιο όριμος από ποτέ και είναι ένας διασκεδαστικός τύπος με τον οποίο θες να κάνεις παρέα και να μιλήσεις μαζί του για μουσική, ειδικά για μουσική. Εγώ προσωπικά τον απολαμβάνω κάθε φορά που υπάρχει συνέντευξη του Φενρίζ στο Metal Hammer, το δικό μας, ή κάποια συνέντευξή του ή βίντεο του στο YouTube, είμαι, κάθομαι σαν τρελός να τον δω. Λοιπόν, και πάμε τώρα κατευθείαν τώρα στο ranking αυτό, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα. Εδώ δεν απο, να το ξεκαθαρίσω από τώρα. Το αγαπημένο μου άλμπουμ των Dark Throne είναι το Soul Side Journey. Το πρώτο τους άλμπουμ, έτσι. Αυτό εδώ το πραγματάκι είναι το αγαπημένο μου, το πρώτο. Αλλά λόγω ότι είναι death metal, δεν το έχω βάλει στη γενική λίστα. Θα μου πείτε τα τελευταία τους άλμπουμ, θέλω να κάνω δηλαδή τη λίστα με τα υπόλοιπα άλμπουμς, τα black metal. Θα μου πει κάποιος τώρα σωστά, μα τα τελευταία είναι black metal? Όχι, θα του πω εγώ, αν και έχουν σημεία black, αλλά πιο πολύ πλησιάζουν αυτά τα τελευταία άλμπουμ, τα που κάποιοι δεν τα γουστάρετε, στον πρώιμο black metal ήχο που είχαν κάποτε, παρά στο death metal που παίζανε στον πρώτο δίσκο, έτσι. Και γι' αυτό το Soul Side Journey είναι το αγαπημένο μου κανονικά, γιατί είμαι πιο πολύ του death metal παρά του black. Αυτό δεν αναιρεί φυσικά ότι είμαι γνώστης της black μουσικής, black metal μουσικής, και οπαδός, έτσι. Απλά πιο πολύ σγαίνω προς το death metal. Άρα με ένα τέτοιο δίσκο, το οποίο είναι και τεχνικό death metal, για μένα είναι το κάτι άλλο, έτσι. Ακόμα και τότε έπαιζαν τρελά, φοβερά, και μετά που έγιναν black metal και μετά που έκοψαν και το black metal, θέλοντας να γίνουν μια classic metal band, να σου το πω έτσι, με λίγο punk, με λίγο έτσι. Πάμε τώρα στο countdown αυτό, ξεκινώντας κατευθείαν από το λιγότερο αγαπημένο μου, και το λιγότερο αγαπημένο μου είναι το Astral Fortress, το τελευταίο άλμπουμ των Dark Throne. Εδώ είμαστε. Καλό άλμπουμ, πολύ καλό. Δεν αλλάζει κάτι, δεν παρουσιάζει κάτι καινούριο. Ευχάριστα το ακούς, αλλά μετά από λίγο ξεχνιέται και δεν σου μένουν και πολλά πράγματα να θυμάσαι από αυτό. Το ακούς ευχάριστα όσο παίζει, πολύ ευχάριστα. Δεν σου κάνει καρδιά να πεις, skip. Ακούς ένα λεπτό, δεν μου αρέσει, πάμε skip, όχι. Τα ακούς κανονικά, τα ακούς, αλλά μετά από λίγο δεν μένει τίποτα
Και απλά είναι ένα απλά καλό άλμπουμ, άλμπουμ των Dark Throne της τελευταίας περίοδου. Επόμενο αγαπημένο, Arctic Thunder. Εδώ είμαστε. Και αυτό από τις τελευταίες κυκλοφορίες των Dark Throne. Καλό άλμπουμ. Πιο καλό φυσικά από το τελευταίο Astral Fortress. Μισά τραγούδια όπως γίνεται στα τελευταία άλμπουμ είναι του Nocturno Culto. Και τα άλλα μισά είναι του Fenris. Καλό άλμπουμ και αυτό, αλλά πάνω κάτω πάσχει από το ίδιο πράγμα, ότι δεν σου μένουν τραγούδια, δεν σου μένουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο Eternal Hails για μένα, ή στο άλμπουμ αυτό το οποίο το αναφέρουν στο πιστόφυλλο εδώ η Dark Throne, Epic Black Heavy Metal. Και νομίζω ότι είναι ψιλοεύστοχος ο τίτλος, γιατί παίζουν και Epic και Heavy Metal και Black μέσα εδώ, τα συνδυάζουν όλα. Καλό άλμπουμ. Είναι καλύτερο από τα άλλα δύο που παρουσίασα. Πιο καλά, γιατί υπάρχει και λίγο black εδώ πέρα. Κάτι πάει να γίνει. Αλλά τα καλύτερα όμως, από τα τελευταία 5-6 άλμπουμ που έχουν βγάλει, το καλύτερο όμως είναι εδώ. Το καλύτερο. Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα είναι αυτό. Το Old Star. Μισό λεπτό να το δείτε το εξώφυλλο από μέσα εδώ. Είναι slip case. Εδώ, Old Star, ένα πολύ καλό άλμπουμ με εμπνευσμένες συνθέσεις εδώ πέρα και το οποίο κάθισε καλύτερα στα αυτιά των πιο οριστών black metalάδων οπαδών των Dark Throne. Δηλαδή ήταν ένας δίσκος ο οποίος τον δέχτηκε και ο πιο πορωμένος Dark Throne-ας, ο οποίος τους είχε διαγράψει. Εδώ πέρα ήταν πολύ καλές συνθέσεις και τραγούδια έμειναν από εδώ και εμένα με αρέσει πάρα πολύ αυτός ο δίσκος και τον επισκέφτομαι και συχνά τώρα. Αυτές τις εποχές πάλι ξανακούω αυτό το υλικό, ξανά. Επόμενο αγαπημένο, γιατί έχουν και μεγάλη δισκογραφία, έτσι. Είναι το The Underground Resistance. Ή αλλιώς, εδώ, το καλύτερο heavy metal album της εποχής, της heavy epic εποχής των, και λίγο doom και λίγο έτσι, εποχής των Dark Throne. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Το Circle. Εδώ είμαστε, το βλέπετε, okay. Το The Underground Resistance, γιατί περιέχει το Leave No Cross Unturned. Ένα κομμάτι το οποίο πολλές επικές μπάντες θα θέλουν να το κυκλοφορήσουν, αλλά δεν μπορούν. Μια σύνθεση του Fenris, στην οποία τραγουδάει και ο ίδιος μετά από καιρό, γιατί έχει αναλάβει τα φωνητικά τα τελευταία χρόνια, αξιολοκλήρωνε Nocturno Culto. Και εδώ πέρα τραγουδάει ο Fenris στο κομμάτι και είναι ένα ύμνος του Epic Metal. Θα μου πείτε Epic Metal, αυτή... Παίζανε black, ναι. Δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι ότι στον πυρήνα τους, οι Dark Throne παραμένουν μια black metal μπάντα. Δεν θα έχει αλλάξει ποτέ από αυτό. Και απ' την άλλη, στον πυρήνα τους, όταν παίζανε καθαρό black metal, είχαν αυτά τα riffs πάλι. Δεν ήταν μονολυθικοί φροστάκιδες. Εννοώ φροστάκιδες, τους Celtic Frost εννοώ, έτσι. Δεν ήταν εκεί μονολυθικοί οι Dark Throne. Όποιος είχε εκπαιδευμένο αυτή καταλάβαινε ότι υπάρχουν αυτά τα riffs. Απλά οι παραγωγές δεν το αναδείκνυαν αυτό. Τώρα που οι παραγωγές είναι καλύτερες, αναδεικνύονται καλύτερα και άρα ξενίζει αυτούς τους πιουρίστες του black metal. Το οποίο είπαμε, προσέχτε όταν ακούτε μουσική να την ακούτε καλά και όχι μόνο για πόρωση. Το metal δεν είναι να την ακούς για να δείρεις. Το metal είναι τέτοια η φάση της μουσικής που πρώτα απ' όλα θέλει ανάλυση, να αναλύσεις αυτό που ακούς. Να τα ακούσεις καλά και μετά όταν το εμπεδώσεις και του κάνεις μια ψιλοανάλυση μουσική στο πώς, τι ακούς ακριβώς, μετά πλάκωσες και στο ξύλο κανέναν σε μια συναυλία άμα παίξουν, αν και Dark Throne δεν παίζουν συναυλίες, αλλά λέμε γενικά, πρώτα θέλει ανάλυση όμως η μουσική, δεν είναι το άκουσα, δεν μ' άρεσε αντεγιά, επειδή παίζαν παλιά έτσι, είναι φοβερή μουσική που γράφουν όμως, πώς το κάνουν δηλαδή, και δεν έχουν φύγει πολύ, τουλάχιστον σε αυτά τα άλμπουμ, σε αυτό που ανέβα, το The Ground Resistance, που ανέφερα ή στο επόμενο το Circle the Wagons εδώ, με το εκπληκτικό εξώφυλλο εδώ πέρα. Εδώ φοβερό, Μοϊκανός εδώ. Άλλη δισκάρα εδώ, άλλη δισκάρα. Εκπληκτικό, εκπληκτικό άλμπουμ. Break your chains or circle your wagons. Λέει από πίσω στο CD. Λοιπόν, το μέσα εδώ, slip case και αυτό. Ένα από τα καλύτερα της τελευταίας εσοδείας δίσκων των τελευταίων χρόνων των Dark Throne στη φάση που παίζουν
αυτή τη μίξη με Manila Road, με Manowar, με Trouble, με λίγο Punk, με λίγο Doom, με λίγο Black, όλα μαζί, καλοδεχούμενα, εγώ ψοφάω και προσκυνάω. Επόμενο, The Cult is Alive. Εδώ ξεκινάει το στυλ, το heavy metalικό, το heavy metalικό στυλ των Dark Throne. Αυτό που ήθελαν να κάνουν από εδώ και πέρα και το εξέλιξαν στα επόμενα albums, σε αυτό που έγινε τελείως καθαρό heavy metal sounding, black metal όπως το λέγω. Black metal that sounds like classic heavy metal. Έτσι το λέω εγώ. Έχω και τις δικές μου ορολογίες. The Cult is Alive. Εδώ είμαστε. Επόμενο. Επόμενο αγαπημένο. Εδώ. Dark Thrones and Black Flags. Νομίζω καταλαβαίνετε. Από το Dark Thrones and Black Flags. Dark Thrones έχει να αναφέρεται στο συγκρότημα. Το Black Flags αναφέρεται στους Black Flags σαν μπάντα. Η οποία Black Flag μπάντα τι ήτανε. Η μπάντα του Henry Rollins, που έφτιαξε αργότερα τους Henry Rollins Band, τόσο από τραγουδιστής, ηθοποιός, συγγραφέας, stand-up comedian και όλα αυτά, ήταν από τις πρώτες μπάντες που παίξε hardcore στην Αμερική, τέλη 70, αρχές 80. Ήταν και αυτή η πρόγονη του σύγχρονου hardcore του αμερικάνικου, μουσική την οποία γουστάρει πάρα πολύ και ο Fenris και ο Nocturno Culto, να πούμε, αλλά περισσότερο ο Fenris που είναι και αυτός ο περισσότερο ψαγμένος στην μπάντα, ο παδός ας πούμε της μπάντας, που ψάχνεται μουσικά σε όλα. Και εδώ πέρα τι θέλει να πει με αυτόν τον τίτλο, ότι είμαστε Dark Throne, αλλά έχουμε και επιρροές από τους Black Flag ή, αν θέλεις, έχουμε και επιρροές από το Hardcore. Dark Thrones and Black Flags, επικό, επικό αριστούργημα. Τσιμπάτε το χτες. Φοβερό άλμπουμ, γαμώ τα κουτιά σου. Λοιπόν, φοβερό άλμπουμ. Επόμενο αγαπημένο, Fuck Off and Die, ή αλλιώς FOAD, FOAD. Εδώ είμαστε. Άλλο ένα καλό άλμπουμ στο στυλ αυτό που πάει να μπει πια. Έχει ένα τραγούδι, το Canadian Metal, που αναφέρεται σε καναδέζικες metal bandes και rock και metal bandes. Εδώ πάλι ο ήχος είναι αυτός ο κλασικό, ο πρωτόγονος classic ήχος του metal του 80 ή του new wave, British metal, ή των obscure bandών από Καναδά, όπως η Anvil, έτσι. Στο στυλ αυτό, έτσι, αναφέρω τους Anvil γιατί παίζανε έτσι, ύπος, οι Voivod όταν παίζανε με αυτό το punk, Motorhead, Ιβρίδιο, παίζανε thrash, αυτά τα πράγματα επικρατούν εδώ περισσότερο και τα επικά φυσικά σημεία, μέχρι και Rush μπορείς να ακούσεις εδώ. Μετά πάμε σε ένα από τα άλμπουμ στα οποία ακόμα παίζουν black metal, η Fildati, η Darkthrone, το Hate Them εδώ, το οποίο έχει πολύ καλή παραγωγή, καθαρή. Αυτό για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι, ότι δεν περιμέναν οι πιουρίστες, όπως λέω πριν, αυτοί οι πιουρίστες, μην το παίρνετε ως κακή λέξη, λέω πιουρίστες εννοώντας ότι αυτοί που γουστάραν τον black τους καθαρό και μαύρο, χωρίς αναμίξεις, από άλλα πράγματα. Λοιπόν, ακόμα και εδώ που είναι black metal δίσκο στο Hate Them, άρχισαν να τους αποκηρύσουν. Γιατί είχε καλή παραγωγή, δεν ήταν Necrohell πια τετρακάναλο. Δηλαδή, άρα δεν περιμέναμε να φτάσουμε στο να παίξουν heavy metal και να τους κράξουμε ή να αφήσουμε το black metal παρελθόν μας έξω από τη μουσική, την καινούρια που βγάζουμε, για να τους κράξουμε. Ήδη τους κράζαμε σε black metal δίσκο, ο οποίος όμως είχε καθαρή παραγωγή. Άρα νομίζω το πρόβλημα δεν είναι τον Dark Throne, αλλά κάποιον άλλον. Βρείτε ποιον. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο, Sardonic Wrath. Δισκάρα. Τίποτα άλλο. Moonfog Productions, η εταιρεία του Satyr, το Satyricon, εκεί κυκλοφόρησε. Φοβερό άλμπουμ. Εκπληκτικό άλμπουμ, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Πάμε προς τα πίσω τώρα. Sardonic Wrath είναι στα κορυφαία των Dark Throne. Για να πάμε προς τη σωστή σειρά, όπως τα έχω βάλει εγώ εδώ. Επόμενο, το οποίο κανονικά δεν είναι ένας δίσκος σαν full length όπως το ονομάζουν, ανεξάρτητα το έχουν βάλει, το Goat Lord μιλάμε, το Demo Goat Lord, είναι της εποχής του Soul Side Journey, έτσι, το οποίο το αποκήρυξαν τότε, το Demo, και το βγάλαν αργότερα σαν full length και το βάλαν στη γενική δισκογραφία τους. Ένα πολύ καλό
μουσικό δείγμα των δυνατοτήτων των εκτός black metal Dark Throne, αλλά το οποίο άφησαν πίσω για να ακολουθήσουν αυτό το black metal. Άρα οι Dark Throne δεν είχαν μόνο την αλλαγή από το black metal στο πιο πανκο, ντουμο, επικό metal που παίζανε αργότερα. Είχαν την αλλαγή από το death metal, το τεχνικό, το progressive, στο black metal το πρωτόγονο. Άρα, ξέραμε από την αρχή ότι είναι μια μπάντα η οποία ανεξάρτητα των δηλώσεων, γιατί λέγανε τότε ότι σταματάμε να παίζουμε death metal και θα παίξουμε black. Για ποιο λόγο, γιατί το death metal είναι εμπορικό και είναι ποζεράδικο και έχει ξεφτυλιστεί. Και εμείς δεν μπορούμε να ανήκουμε σε ένα τέτοιο είδος που είναι ξεφτυλισμένο. Μαλακίες τώρα με τον πιτσιρικάδων τότε 19-20 χρονών που πήρανε να πούμε μπάφους και ξύδι από το πρωί στο βράδυ σε μια χώρα όπως είναι η Νορβηγία που είναι μαύρη κατήφλα, αλλά τα πάντα όμως θα παρέχουν το κράτος και είσαι μια χαρά και δεν έχεις προβλήματα. Αν ζούσες στην Ελλάδα δεν θα σου να έτσι. Αλλά θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν, ότι Dark Thrones είχαν συνηθίσει ήδη ότι αλλάζουν κατευθύνσεις. Και αυτό εδώ πέρα είναι η πρώτη κατεύθυνση. Είναι η λογική συνέχεια ίσως θα ήταν του Soul Side Journey, το οποίο όμως δεν βγήκε τότε, βγήκε αργότερα. Λοιπόν, God Lord. Μετά, πάμε. Total Death. Total Death, Black Metal, πάλι. Οι παραγωγές φτιάχνουν εδώ καλύτερα και αρχίζει το πινελίκι από τους οπαδούς των Dark Throne, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να έχουν καθαρές παραγωγές, δεν πρέπει να εξελίσσονται και πρέπει να παραμείνουν σε ένα τετρακάναλο ακόμα. Λοιπόν, πράγμα εγώ τα οποία αυτά τα θεωρώ γελία, να τα πω έτσι, μπορεί να πειράξει μερικούς που βλέπουν το βίντεο, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ λέω την άποψή μου. Νομίζω ότι Dark Throne έχουν αξιόλογα άλμπουμ και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδό τους. Η πρώτη είναι death metal, η δεύτερη είναι black metal, η τρίτη είναι αυτή που έχουν αναμίξει τα πάντα πλην του death metal που παίζανε. Αλλά black έχουν όμως μέσα, στα τελευταία άλμπουμ, αυτά που δεν γουστάρετε. Τα death metal δεν υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, και πάμε τώρα, Plague Wilder εδώ πέρα. Το πιο, πώς να το πω, το πιο μουσικό άλμπουμ της πρώτης περίοδου, της δεύτερης περίοδου, μάλλον όχι, της πρώτης περίοδου της Black, το πιο μουσικό άλμπουμ των Dark Throne. Εδώ οι μουσικές ρέουνε που ρέουνε είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες και με φοβερές προτάσεις για όλους μας εκείνη την εποχή. Πράγμα το ίδιο συνέβαινε φυσικά όπως εγώ θεωρώ το Plague Wilder και το Ravishing Grimness. Ravishing Grimness, να δω λίγο κάτι. Ναι. Ravishing Grimness, τα θεωρώ ότι τα άλμπουμα αυτά είναι ίδια. Δηλαδή μπορούσε να έχει βγει ας πούμε αυτό διπλό άλμπουμ μαζί με το Plague Wilder. Plague Wilder μαζί με το Ravishing Grimness και δεν θα υπήρχε και καμία διαφορά. Δηλαδή θα ευχαριστήσω να τα δύο άλμπουμ γιατί μοιάζουν πάρα πολύ στα αυτιά τα δικά μου τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε στην εποχή που περιμένατε περισσότερο όλοι σας και πάμε προς την τριάδα, είμαστε στα τέσσερα τώρα, πάμε στην τριάδα. Νούμερο 4 για μένα είναι το Under a Funeral Moon, εδώ. Under a Funeral Moon, βλέπετε. Δισκάρα. Σχόλια εδώ πέρα περιτεύουν. Οι Dark Throne στα καλύτερά τους, όντως, την εποχή, την Black περίοδο τους. Εδώ πέρα τίποτα δεν μπορεί να τους γκρεμίσει από την κορυφή. Γιατί έχουν συνεχόμενα μια τετράδα η οποία είναι καταστροφική η τετράδα δίσκων μετά το Soul Side Journey και δεν παίρνει ανάσα από τις κυκλοφορίες οι οποίες βγαίνουν χρόνο παρά χρόνο, δηλαδή ένα μπαμ μπαμ πίσω, το ένα πίσω από το άλλο. Το Under a Funeral Moon όμως είναι το λιγότερο αγαπημένο μου από τα τέσσερα πρώτα black album, εξαιρωμένο φυσικά όπως πάντα λέμε το Soul Side Journey που δεν είναι black metal, έτσι, γι' αυτό το βάλα και εκτός συναγωνισμού. Αν το έβαζα θα είναι το νούμερο γενικά στη γενική δισκογραφία, είναι το νούμερο ένα μου, αλλά ήθελα να το βγάλω απ' έξω γιατί θεωρώ ότι πιο κοντά τα τελευταία album, τα classic heavy που λένε μερικοί, τον Dark Throne είναι πιο κοντά στο black metal παρά στο death metal του Soul Side Journey. Άρα
θεώρησα σωστό να το βάλω μαζί στο download, στο ranking αυτό, στο countdown αυτό, παρά να βάλω το Soul Side Journey και να το βγάλω εκτός και να το παρουσιάσω μόνο του, όπως το παρουσίασα από την αρχή. Επόμενο αγαπημένο, Transylvanian Hunger, εδώ πέρα, δισκάρα τρελή, δεν το συζητάμε, εδώ μιλάμε για έπος, True Norwegian Black Metal, Norwegian Black Metal, από την PSVO. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δισκάρα, απίστευτη, μεγάλη δίσκη, έχουν βάλει τα γυαλιά σε πολλούς, πλην τον Emperor και τον Mayhem φυσικά, τις δύο top bandes black metal για μένα, second wave black metal, έτσι για να εξηγούμε, όχι του πρώτου κινήματος, γενικά, γενικά είναι η Bathory, ο Bathory, ο Corthon δηλαδή. Στο δεύτερο wave όμως είναι εδώ πέρα αυτές οι μπάντες, η τριάδα που σας είπα, Emperor, Mayhem και Dark Throne. Μετά, επόμενο αγαπημένο, το δεύτερο σειρά, έτσι, Panzerfaust, ή αλλιώς ο δίσκος που καμιά φορά παίζει, ποιος είναι ο πρώτος μου, αυτό είναι το πρώτο μου, ή το Blaze in the Northern Sky. Αλλά το Blaze, ας πούμε, ανάλογα την ημέρα είναι. Μπορεί αυτό σε άλλη εποχή, σε άλλο χρόνο που θα έκανα το αντίστοιχο βίντεο σε άλλο χρόνο, όχι σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο, σε ένα-δύο μήνες να είχα πρώτο αυτό και όχι το Blaze. Αυτό τώρα όμως είναι το αγαπημένο μου εδώ, το Panzerfaust, περιέχει τον ύμνο Quintessence μεταξύ άλλων τραγουδιών που γαμάνε κυριολεκτικά. Εδώ είμαστε. Και νούμερο ένα, όπως το αποκάλυψε και πριν, είναι το Blaze in the Northern Sky. Αυτή είναι η έκδοση Limited Spaceville με τρομερό ήχο. Εδώ ο δίσκος που Paragon Belial, και εδώ θα τρελαθούμε τελείως, έτσι. Το μόνιμο In the Sound of the Horns, εκπληκτικά τραγούδια, φοβερά, από τα πιο καλύτερα, από τα βγαλμένο από τα πιο υγρά όνειρα, όπως λένε, του μεγαλύτερου black metal. Αυτός ο δίσκος μαζί με το Panzerfaust, όπως είπα πριν, για μένα είναι αυτά δύο εισάξια, παίζουν μεταξύ τους. Απλά το Panzerfaust είναι πιο Celtic Frost, πιο Celtic Frost σε σύγκριση με το μονολιθικό Blaze. Και με τους Celtic Frost, επειδή έχω τρέλα, λίγο καμιά φορά, ξέρετε, βάζω λίγο παραπάνω αυτό. Καμιά φορά είπαμε από το Blaze, άλλες φορές όμως είμαι σε φάση του να γουστάρω το Blaze περισσότερο και σήμερα με πιάσατε σε φάση Blaze και όχι Panzerfaust. Αυτό ήταν το countdown, τον Dark Throne, ελπίζω το χαρήκατε. Δεν έχετε παράπονο πια από μένα, σας κάνω τα βίντεο που γουστάρετε, αλλά είπαμε, υπομονή, όλα θα γίνουν. Μην τρελαίνεστε. Δεν είναι ότι προτιμάω ένα είδος περισσότερο από το άλλο. Προσπαθώ να είμαι ισόποσος στα είδη όλα και να παρουσιάζω ό,τι πρέπει να παρουσιάσω. Δηλαδή, θα μου πει κάποιος τώρα death metal, παράδειγμα. Έχω κάνει ήδη Morbid Angel, έχω κάνει Bal Corpse, έχω κάνει Carcass, έχω κάνει Death, έχω κάνει Ball Thrower. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχω κάνει Death. Έχω κάνει. Δείτε και αυτά τα βίντεο και γιατί, ας πούμε, δεν έχουν, ας πούμε, οι Cannibal Corpse, ας πούμε, που περίμενα να έχουν views εισάξια με κάποιες άλλες μπάντες, δεν τις έχουν. Άρα, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι είτε δεν έχουν δει τα παλιά βίντεο, που πρέπει να τα δουν και αυτά, για να δουν ότι έχω κάνει και να μην παραπονιούνται ότι δεν κάνω death metal, δεν κάνω black. Κάνω τα πάντα, προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Εντάξει, φιλαράκια μου, το Γιωργάρα, σε όλα το παρεάκι εκεί πέρα έξω που γουστάρω πολύ που συμμετέχετε, και με αντέχετε και με ανέχεστε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.